μετατόπιση τα και ουσιαστικά μια εμφάνιση και ε, ε, αναβάθμιση τη ε, μεσαία τάξη. Χρειάστηκε να γίνουν κοινωνικέ εκρήξει στον πλανήτη, mm. οι οποίε έλαβαν χώρα και οστά σε συγκεκριμένε περιόδου. Θρυνήσαμε εκατοντάδε νεκρού στο παρελθόν. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι μπορεί να πάμε και σε τέτοιου είδου καταστάσει, γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι το πρόβλημα μόνο στην Ελλάδα, είναι σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Εγώ, είναι, είναι, είναι ένα αντιληφθή. Καταρχήν είναι παγκόσμιο. Το είναι το το. παγκόσμιο, ακριβώ έτσι. Φοβάμαι ότι αυτού του τύπου οι οικονομικέ εξελίξει ή θα αντιμετωπιστούν με μια ανασυγκρότηση, κοινωνική ανασυγκρότηση, όπου η κοινωνία πλέον θα αναδείξει νέα κοινωνικοπολιτικά υποκείμενα που μπορούν να δώσουν λύσει. Σωστά. Γιατί το σύγχρονο πολιτικό σύστημα, το σύνολό του, αυτό που ονομάζουμε παγκόσμια διακυβέρνηση ή οτιδήποτε, έχει αποτύχει παταγωδό, έχει σαπίσει και καταραίει. Ή η τη λύση θα τη δώσει βαρβαρότητα. Μάλιστα. Δηλαδή, μια γενικευμένη κοινωνική, οικονομική και πολιτική βαρβαρότητα που πλέον τις διαστάσεις για το χαρακτηριστικά μόνο μπορούμε να εικάσουμε. Κύριε Καζάκη, πείτε μου, θεωρείτε ότι η πτώση του κομμουνισμού και ο καπιταλισμός, το καπιταλιστικό σύστημα με όσο κοινωνικό κράτος είχε δημιουργηθεί στην Ευρώπη είχε ε, οι επιπτώσεις, αυτή η πτώση πάνω στη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος και του κοινωνικού κράτους που είχε αναπτυχθεί στην Ευρώπη, δηλαδή επηρέασε αυτό στην εξέλιξη αυτή που έχουμε σήμερα. Ναι, είχαμε μια αντιφατική ε, 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 επιρροή στο παγκόσμιο σύστημα. Από τη μια, με την κατάρρευση του υπαρκού σοσιαλισμού και γενικά των πρώην σοσιαλιστικών χωρών, είχαμε μια απελευθέρωση αγορών και δυναμικού, το οποίο βοήθησε ε, αν θέλετε, την καπιταλιστική παγκόσμια οικονομία, να σταθεί στα πόδια της, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεκαετία, οι δύο δεκαετίες μετά το 1973 έως το τέλος του, δεκαετία της δεκαετίας του 1980 ήταν πάλι σε παγκόσμια κρίση, μετά την πετρελαϊκή, η περίφημη κρίση του, στασιμοπληθωρισμού του Όπως, την είχαν ονομάσει οικονομολόγοι. Ναι. Αυτό τους έδωσε μια ανάσα. Ανέβασε, το, αν θέλετε, ας πούμε, φούσκωσε τη θάλασσα της παγκόσμια οικονομίας. Από την άλλη μεριά όμως, Κατέρευσαν όλα τα όρια και οι ρυθμίσει που υπήρχαν εντό του καπιταλιστικού συστήματο. Δηλαδή, ήταν ανίκουστο για τα κράτη μέχρι εκείνη την εποχή, και αυτό ήταν στοιχείο των οικονομικών σπουδών και τη οικονομική επιστήμη, η οι μη ρυθμιζόμενη κερδοσκοπία στι χρηματαγορέ. Δηλαδή, ήταν παράλογο να μην υπάρχει ρύθμιση τη κερδοσκοπία. Να σα θυμίσω για παράδειγμα ότι ήταν αδιανόητο ακόμη και στι ΗΠΑ να έχουμε τράπεζε που έχουν το ελεύθερο να χορηγούν δάνεια ανεξαρτήτω τη καταθετική του βάση. Δηλαδή, υπήρχαν νόμοι που δεν επέτρεπαν στην τράπεζα ας πούμε, να, να δανείζει πάνω από 10 φορέ, για παράδειγμα, την καταθετική τη βάση. Ενώ σήμερα υπάρχουν τράπεζες που έχουν δανείσει ή διακινούν χρήματα 200 φορέ πάνω την καταθετική βάση. Αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Αυτό πώ θα μπορούσε να λυθεί, δεδομένου ότι υπάρχουν και πολλά ανοίγματα των τραπεζών και υπάρχουν και οι δανειολήπτε από την άλλη πλευρά που αδυνατούν να αποπληρώσουν. Δηλαδή, μια αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέου θα ήταν μια λύση, πιστεύετε, μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι η μόνη λύση που, έχουμε δει, που έχει μείνει στο τραπέζι. Ναι. Αν θέλουμε να δούμε αποφασιστικέ λύσει και όχι απλά να μεταθέτουμε το πρόβλημα σε ένα-δύο χρόνια, ε, είναι αυτό που πρώτοι οι Έλληνε επινόησαν, οι αρχαίοι Έλληνε. Είναι συσάχθεια. Συσάχθεια. Και στο δημόσιο χρέο και στο ιδιωτικό χρέο. Και στο χρέος. ιδιωτικό χρέο, λένε δηλαδή. τα. Γιατί ε. δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Δεν, δεν μπορούμε να, να συνεχίσει αυτή η ιστορία. Να. Θα καταστραφεί το σύμπαν. Έχουμε κάνει νομίζω τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Καζάκη, αλλά θέλω να έρθουμε λίγο στα σημερινά, χθεσινά, προχθεσινά, γιατί είναι πολύτιμη η άποψή σα να ακουστεί. Τώρα είδαμε. Ναι, έγινε προχθέ αυτή η τηλεδιάσκεψη και μετά από αυτήν εμφανίστηκε ένα κλίμα εφορία ότι τέλο πάντων η Ευρώπη στηρίζει ε, την Ελλάδα και δεν θέλει να χρεοκοπήσει, δεν θέλει να έχει πρόβλημα με την Ελλάδα γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα ευρύτερο στην Ευρώπη. Και βλέπουμε και ένα παρεμβατικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, έντονο, που πιέζει κυρίω στη Γερμανία. Και θέλω να μου δώσετε μια ερμηνεία όλη αυτή τη τελευταία κατάσταση που βιώνουμε αυτέ τι μέρε. Θα σα πω καταρχήν ότι η συζήτηση αυτή τη στιγμή στο, στο, στα επιτελεία τη Ευρωζώνη και κατά κύριο και μέσα στο εσωτερικό τη Γερμανία φάνηκε με την, αντιδικία, με την αντιδικία που υπήρξε ανάμεσα στον κύριο Ρέσλερ και στη Μέρκελ, τον αντικαγκελάριο δηλαδή τη γερμανική κυβέρνηση και την καγκελάριο. Που απειλεί και έξοδο από το συνασπισμό, Βεβαίω, ναι, ναι, και κατάρρευση τη, του κυβερνητικού σχηματισμού. Για την Ελλάδα. Ε, με αφορμή την, την Ελλάδα, ε, Η συζήτηση πλέον δεν είναι το, το αν θα η Ελλάδα ή όχι. Είναι. Πότε θα πτωχεύσει και υπό ο καθεστώ. Ο κύριο Λέσσα λέει ότι τώρα άμεσα να ξεμπερδεύουμε γιατί έχουμε μεγάλα προβλήματα στο ευρώ. Ιταλία, Ισπανία και άλλα μεγάλα προβλήματα, κυρίω στι τράπεζέ του. Σκέφτονται, αυτό σκέφτονται και λένε τώρα υποελεγχόμενο τρόπο, καθεστώ ελέγχου δηλαδή. Τι εννοούν υποελεγχόμενο, το είπε ο κύριο Λέσσαλ στην λέει με περιορισμένη εθνική κυριαρχία, δηλαδή υπατιαρμοστία. Αυτό που υπονοεί με τη στάση του κύριο Ράχενμπαχ. Ακριβώ. Λοιπόν, είναι και αυτός, είναι ο αρμοστή τώρα εδώ, έτσι. Ναι, ναι, είναι γκάουλάιτερ. Να Είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μετά την ναζιστική εποχή, όπου δεχόμαστε γκάουλάιτερ στο έδαφο μα. Αυτό είναι δυστυχώ. Και μάλιστα βγάζει και προγραμματικέ δηλώσει να κάνει μέσα από τη συνέντευξή του. Γιατί, για φανταστείτε να ήταν πραγματικά τεχνικό σύμβουλο, όπω μα λέει η κυβέρνηση. Τεχνικό σύμβουλο και κάνει συνέδευξη τύπου που λέει πού θα επιμείνει και τι θα κάνει. Συγγνώμη, μια παρένθεση, αλλά αξίζει τον κόπο. Ο πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού έλεγε λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Και η Ελλάδα ανήκει στου Έλληνε. Ναι, ναι. Τώρα, τι συμβαίνει από όλα αυτά, τι ισχύει από όλα αυτά, ο Θεό και η ψυχή μα. Ακριβώ αυτό. Αυτό είναι το ένα θέμα. Η κυρία Μέρκελ απάντησε ω εξή: Λέει, εμεί σαφώ δεν θέλουμε ανεξέλεγκτη πτώχευση τη χώρα. Ανεξέλεγκτη πτώχευση τι εννοούν, εννοούν μονομερό η κυβέρνηση, ή τον, ο ελληνικό λαό ή η Ελλάδα, να προβεί σε πάυση πληρωμών προ τι τραπεζέ του. Αυτό σημαίνει καταστροφή για τι τραπεζέ του. Λοιπόν, θέλουμε ελεγχόμενη, αλλά τι θέλουμε τότε όταν θα είμαστε σε θέση να βάλουμε την Ελλάδα στον κλίβανο, δηλαδή στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξη που θα ξεκινήσει μετά το 2013. Σε αυτή τη διαμάχη παρεμβαίνουν οι Αμερικανοί. Και λένε: ξεχάστε και τα δύο. Εδώ και τώρα αλλάξτε προσανατολισμό. Και η δική του λύση, αυτό που πάει να αναλύσει ο κύριος Γκάιτνερ στο ΕΚΟΦΗΝ ε, αύριο. Είναι η τους... εξή θέλουν άμεσα εδώ και τώρα, όχι το 2013, τώρα, το Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης που είναι το προσωρινό μέτρο που είχαν πριν βάλουν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη, να μετεξελιχθεί σε Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών, σε Ευρωπαϊκό Δημόσιο Ταμείο, να το πούμε έτσι: το οποίο να έχει δύο βασικέ λειτουργίε. Από τη μία, να μπορεί να εκδίδει ομόλογα και να δανείζεται στο όνομα του οποιοδήποτε κράτου χρειάζεται δανεισμό στην Ευρωζώνη, και από την άλλη, για να μπορεί να υποστηρίξει το, δανει το δανεισμό αυτόν, να έχει το δικαίωμα τη φορολογία. Δηλαδή, δηλαδή ευρωπαϊκή φορολογία ευρωπαϊκή σε μια χώρα όπως η Ελλάδα έτσι; ε, Ακριβώς. Άρα ο κύριος Ράιχενμπάκ θα έχει ένα ρόλο, θα βάζει τη φορολογία απευθεία σε εμά. Ακριβώς. Φανταστείτε λοιπόν <στον> να έχουμε έναν ε, το να μεταξελιχθεί αυτό το το, το, το ταμείο. Ο μηχανισμό αυτό σε ένα υπερηπουργείο, έναν υπεροργανισμό που θα διαχειρίζεται τα ρευστά διαθέσιμα των χωρών που θέλουν να δανειστούν απευθεία, τα δημόσια ταμεία δηλαδή. Από την άλλη, θα αποφασίζει με ποιου όρου θα πρέπει να πληρώσουμε τα δικά του ομόλογα που θα εκδίδει για να δανειστεί η Ελλάδα, η Γερμανία, η Πορτογαλία, οτιδήποτε. Και φυσικά θα μπορεί να επιβάλλει ανεξάρτητα φόρου είτε στα κράτη είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσει να υποστηρίξει τα ομόλογα που θα εκδίδει. Ναι, αυτό δεν Και... είναι παράδοση εθνική κυριαρχία όμω. Επειδή της <χει> Δεν είναι απλά παράδοση με, με, Μεταξελισσόμαστε μια απολυταρχία πλήρη Δηλαδή ε, έχουμε μια μετεξέλιξη Σε τύπου δομή Όπου κάποιο αποφασίζει, ο οποίο δεν εκλέγεται δεν από πουθενά. Μα δηλαδή, δεν εκλέγεται από πουθενά, ακριβώ γι' αυτό. Δεν εκλέγεται ούτε καν τυπικά. Είμαστε μια απικία ενό υπερεθνικού οργάνου. Ακριβώ. Από την άλλη μεριά, αυτό που θέλει να πει και να δώσει τη λύση, και μάλλον φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, ότι θα εμφανιστεί ω μια ακόμη σωτήρια λύση, σαν αυτή τη 21η Ιουλίου, είναι ότι εφόσον αυτό υπάρξει, τότε μπορεί να εκδώσει ειδικά ομόλογα τύπου Μπρέιντι σαν αυτά που εξέδωσε η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα για να διευκολυνθεί το χρέο τη Αμερικής Αμερική στι αρχέ του 1990. Να εκδώσει τέτοια ομόλογα τα οποία θα αντικαταστήσει μεγάλο μέρο του δημόσιου χρέου τη Ελλάδα και έτσι να μα δοθεί μια παράταση, μια επιμήκυνση που βέβαια θα αποτελέσει και το τελεσίγραφο τη ολοκληρωτική στόχευση τη χώρα με ελεγχόμενο βέβαια τρόπο. Όπω έχει γίνει στο Μεξικό, στη Βραζιλία. Μην ξεχνάμε ότι αυτέ οι χώρε είναι υποπτώχευση. Αυτό όμω τι σημαίνει για την Ελλάδα. Μένουμε στο ευρώ, φεύγουμε από το ευρώ. Έχουμε το ενδιάμεσο που λέγαμε την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε το μαλακό ευρώ. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα στο πακέτο τη λύση του κύριου Γκάιτνερ είναι και η μετάβαση σε ένα νόμισμα ευκαιρία, όπω το ονομάζουν οι Αμερικανοί. Ένα νόμισμα το οποίο θα καθορίζεται αποκλειστικά και θα προσδιορίζεται αποκλειστικά από το σκληρό ευρώ, από το κανονικό ευρώ, αλλά θα είναι ένα νόμισμα που θα διευκολύνει την υποτίμηση της εργασίας της οικονομίας, ε, τη εργασία και τη οικονομία. την ταχύτερη υποτίμηση από ό,τι μπορούσαν να πετύχουν με την εσωτερική υποτίμηση που κάνουν μέχρι στιγμής με μέτρα δηλαδή δημοσιονομικής πολιτικής αυτό είναι στο πακέτο των μέτρων που συζητάει αυτή τη στιγμή και το ECOFIN απλά ο κύριος Γκάιντρεν θεωρεί ότι πρέπει να συνδεθεί με τη μετεξέλιξη του ευρωπαϊκού Ταμείο Χρηματοπιστωτική Στήριξη τώρα, όχι το 2013 σε που πιο θέλουν οι Ευρωβουλευτέ. Σε ποιο χρονικό ορίζοντα βλέπουν να υλοποιούνται αυτά σε σχέση με την Ελλάδα, Οι Αμερικανοί θέλουν πριν το τέλο του 2011. Τόσο γρήγορα. Τόσο, τόσο γρήγορα, γιατί θεωρούν ότι επίκειται το κράχ και πρέπει οπωσδήποτε να θωρακίσουν το τραπεζικό σύστημα το παγκόσμιο. Από την άλλη μεριά, και ένα πολύ μεγάλο μέρο των επιτελείων πλέον τη Ευρωζώνη βλέπουν ότι δεν μπορούν πλέον να κρατήσουν στον αφρό την Ελλάδα. Γι' αυτό και με μεγάλη ευκολία μου έκανε εντύπωση η δήλωση για το στόχο που έθεσε η κυβέρνηση. Δηλαδή, πρωτογενέ πλεόνασμα τον Απρίλιο. Αυτό πέρα από το γεγονό ότι είναι ένα μαγικό νούμερο, δηλαδή ε, μια ναι, μαγική. Συμβαίνει τώρα. αυτό, μπορεί να συμβεί, είναι λόγια βέβαια. του αέρα για αστιότητε. <laughs> ε, λοιπόν, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση η ευκολία που το έθεσε. Βεβαίω, έχει αποδείξει αυτή η κυβέρνηση ότι μπορεί να λέει και να ξελέει σε διάστημα δευτερολέπτων. Έχω, αλλά το και το ζούμε. Νομίζω ότι κάποιοι πλέον έχουν πάρει τι αποφάσει του. Δηλαδή ότι η χώρα μέχρι τότε θα έχει οδηγηθεί σε ελεγχόμενη χρεοκοπία ή Με ποιο τρόπο δεν το ξέρουμε. Γιατί μελετιώνται πολλά σενάρια αυτή τη στιγμή από τα επιτελεία στο εξωτερικό. Και φυσικά δεν θα είναι αυτοί που θα απολογηθούν για το τι θα συμβεί τον Απρίλιο. Να σα ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή όσοι μα ακούν αυτή τη στιγμή μπορεί να ανησυχούν. Μπορεί να ανησυχούν για τι καταθέσει του. Μπορεί να σκέφτονται Ακλήλωση. τι θα γίνει σε σχέση με το εργασιακό μέλλον. Αυτή όλη η κατάσταση έτσι όπω θα εξελίσσεται, αυτό το καθεστώ ελεγχόμενη πτώχευση το οποίο έρχεται σταδιακά και θέλει να υλοποιηθεί από συγκεκριμένου μηχανισμού είτε εντό Ευρώπη είτε και εντό Αμερική. Τι αποτέλεσμα θα έχει στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Μα νομίζω ότι το. Πλέον, Πολύ λίγοι ναι. στην ελληνική κοινωνία διακατέχονται ακόμη από το σύνδρομο του Νταχάου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το σύνδρομο του Νταχάου ονομάστηκε έτσι από Αμερικανού στρατιωτικού ψυχιάτρους οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ένα κομμάτι των εγκλήστων στα στρατόπεδα εξόντωση των Ναζί, ενώ έβλεπαν τα κρεματόρια να καπνίζουν και να μυρίζουν όπω τέλο πάντων, και ενώ έβλεπαν ε, τη διαδικασία. Της, των αερίων, πίστευαν ότι σε αυτούς δεν θα συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Έτσι, έτσι είναι, γεγονός. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό το συνέστημα σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική κοινωνία έχει εξελιχθεί. Ξέρουν όλοι τι, τι, τι αναμένεται αυτή τη στιγμή. Και νομίζω πολύ καλά ανησυχούν όταν βλέπουν τον Πρωθυπουργό της χώρας και λέει ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να μείνει ένας εργαζόμενος σε κάθε ελληνική οικογένεια. Τα είπε όλα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε το χαμηλότερο δίκτυο απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι περίπου στο 50-55%, και λέει ο Πρωθυπουργό τη χώρα ότι θα παλέψουμε να, 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 να μείνει στο 35%, γιατί ένα στου τρει σημαίνει ότι η απασχόληση θα κατέβει στο 35%. 35% ναι. Ε, μιλάμε βεβαίως. για ερήμωση. Μιλάμε για γενοκτονία. γενοκτονία. Κοινωνική Λε. γενοκτονία. Ναι, βεβαίω. Γιατί αυτό πρώτα γυρίζει του νέου. Τώρα, Να πούμε δύο πράγματα πρακτικά που τα ξεκίνησε και η Τάνια. Το ένα είναι τι μπορεί να γίνει με τι καταθέσει μετά από αυτήν την εξέλιξη. Από ό,τι καταλάβαμε και από ό,τι μα είπατε, η μισθή μέσω ενό άλλου νομίσματο θα είναι πολύ χαμηλή. Πολύ χαμηλή. Και, δι, και, και θα είναι δύσκολο να επιβιώσει κανεί με αυτού του μισθού. Θα έχει τεράστια προβλήματα. Αλλά από την άλλη μεριά, τι θα γίνει και με τα δάνεια. Γιατί όλα τα δάνεια αυτή τη στιγμή είναι σε ευρώ. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση να μετατρέψουν τα δάνεια ε, σε, στο νόμισμα ευκαιρία. Γιατί δεν θα το κάνουν αυτό. Ε, ε, και αν θα... υποτιμηθεί το νόμισμα, εγώ το δάνειό μου που ήταν 100 ευρώ θα γίνει 200-300. Το δάνειο θα παραμείνει στο σκληρό ευρώ και η εξυπηρέτησή του θα γίνει στο νόμισμα ευκαιρία. Πώ θα το ονομάσουν, θα δούμε. Yeah, Πώς ναι, αλλά υποτιμένο το νόμισμα ευκαιρία θα δημιουργήσει μεγαλύτερο δάνειο για το. Μεγαλύτερο δάνειο για το δανειολήπτη. Σαφώ. Έτσι.